Προσφέρουν της Ελλάδας στα παιδιά και με θαυμασμό προφέρουν ζήτω ζήτω ελευθεριά. Αιωνία σας η μνήμη, τιμημένη μας νεκρή, αιωνία μας η μνήμη, η Αγία Κυρή. Ο πόθος για τη λευτεριά εξεράγει, σαν ηφαίστεια ποτάει κατά της ψυχής του έθνους μας.
και έγινε πραγματικότητα το όμοιρο της Αναστάσεως του γένους μας. Η φοβερή έκρηξη συντάραξε και τόνισε τις ψυχές όλων των ελεύθερων ανθρώπων. Με εθνική υπερηφάνεια, συγκίνηση, εθνική ομοψυχία και ενότητα, ολόκληρος ο Ελληνισμός γιορτάζει σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, την επέτειο της εθνικής μας παλιγυμνασίας. Ο φλογερός πατριωτισμός και ο παράνομος ορισμός των γεγοντομάχων του 21 περιφρόνησε τους νόμους συλλογικής μπροστά στον τιτάνιο αγώνα για τη ελευθεριά. Οι ηγέτες του ωραίου αγώνα ύψωσαν τα εθνικά λάβαρα και σάλπισαν το προσκλητήριο του υπερπάτων αγώνα. Συμβολικά ψηλά την καλονόλα και η σημαία μας παντού. Παρακαλώ τα τμήματα της παρέλασης με τους καθοδηγητές τους να ετοιμάζονται. Ανέβα πάνω κατά.
παρέλα συνεχίστε με το γυμνάσιο Φίλης. Παρελάβω τα αραιά πλαστάρια που ανατρέπονται και διαπαιδαγωγούνται με τα αιώνια και κατάλληλα δυνατά της πατρίδας μας. Ό,τι πιο όμορφο στην κύμα ο άνθρωπος. Ό,τι πιο όμορφο στον άνθρωπο η νεότης. Ό,τι πιο όμορφο στην νεότητα η αλική και η τιμή. Της αλκής και της τιμής το έργο παντοτινό. Η δόξα και η αθανασία της πατρίδας. Ας ξέρει κάθε οικογένεια ότι η μόρφωση των παιδιών της είναι η καλύτερη επένδυση. Γιατί η ελευθερία των εθνών ξεκινάει από την ιστορική ελευθερία των ανθρώπων. Γιατί η ελευθερία των εθνών ξεκινάει από την ιστορική ελευθερία των ανθρώπων. Τον ευχαριστούμε.